Τέμπη 28 Φεβρουαρίου 2023, 23 και 22 ώρα 0. Κάθε δευτερόλεπτο που περνάει από εκείνη τη στιγμή, αιώνας αβάσταχτος. Ένα ολόκληρο χρόνο μετά, καλούμαστε να αποδεχτούμε και να καταπιούμε ψέματα, έσχη, συγκάλυψη, εξευτελισμό, ξεπούλημα. Πώς μια ανθρώπινη ζωή ξεπουλιέται τόσο εύκολα σε μια χώρα υποτίθεται δημοκρατική, σε μια χώρα που υποτίθεται ότι βρίσκεται κάτω από τις φτερούγες της δημοκρατικής Ευρώπης. Ήρθα εδώ για να ασκήσω το υπέρτατο δικαίωμά μου, το δικαίωμά μου να είμαι άνθρωπος. Δικαίωμα που έχει καταπατηθεί εδώ και χρόνια στην Ελλάδα, τη χώρα της ντροπής. Δίνεις μάχη απλώς για να είσαι άνθρωπος. Αλλά το να είναι κάποιος άνθρωπος θα έπρεπε να είναι έγκλημα και μάλιστα εκ προμελέτης. Το έγκλημα των Ντεμπών δεν είναι υπόθεση που αφορά 57 ανθρώπους και τις οικογένειές τους. Είναι ένα έγκλημα εθνικό, είναι ένα ζήτημα ευρωπαϊκό. Ένα ζήτημα που μας αφορά όλους ανεξαιρέτως. Όσους ταξίδεψαν σε αυτό το σιδηρόδρομο Καρμανιόλα και όσους δεν ταξίδεψαν ποτέ. Γιατί όλοι είμαστε επιβάτες στην ίδια ταχεία ενός εκτροχιασμένου και τυχοδιοκτικού κράτους που δεν διστάζει να ξεπουλάει ακόμα και ζωές για εισιτήρια. Κάποιοι άθλοι στήριξαν με την ψήφο τους αυτό το σάπιο σύστημα εξουσίας. Κάποιοι συμβιβάστηκαν με την τριτοκοσμική κατάσταση της χώρας. Κάποιοι συνθηκολόγησαν με την ιδέα ότι έχουμε ένα κράτος ακαταδίωκτων. Κάποιοι είπαν με ητοπάθεια ότι ο μηχανισμός συγκάλυψης των μέσων μαζικής εξαπάτησης είναι τόσο ισχυρός που δεν πρόκειται να υπάρξει δικαίωση. Η συνέχιση αυτή της καταστροφικής λογικής στα χρόνια που έρχονται θα οδηγήσει τη χώρα στην απόλυτη απαξίωση. Στην απώλεια κάθε ίχνος πολιτισμού, ηθών και αξιών. Λοιπόν, εμείς αρνούμαστε να ακολουθήσουμε αυτή την τακτική. Όσοι ζούμε σε αυτή τη χώρα, τα τελευταία χρόνια έχουμε την αίσθηση ότι ζούμε σε εμπόλεμη ζώνη. Και οι πέτοιοι είναι αυτοί που μας κυβερνούν. Διεφθαρμένοι, δήμοι του λαού, ανελαίτη μπροστά στη δυστυχία μας, παίζουν με τις ζωές μας. Ακόμα και οι δοσύλλογοι του σκοτεινού παρελθόντος οχρεούν μπροστά τους. Στους κρατικούς αξιωματούχους, δικαστές, ανακριτές, εισαγγελείς και εμπλεκόμενους στο έγκλημα των Ντεμπών. Είναι δυστυχώς φανερό ότι δεν μπορούμε πλέον να εμπιστευόμαστε τέτοιους λειτουργούς δικαιοσύνης. Η διάκριση των εξουσιών έχει καταργηθεί. Και δεν είναι υπερβολή, εδώ μιλάμε για κυβερνώσα μαφία. Για συμμορία που λαιλατεί τη χώρα, ανάλγητη στο πένθος και στη συμφορά μας. Ντροπή στους δικαστές, ντροπή στον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη, ντροπή στον υπεύθυνο Υπουργό Καραμαλή. Υποκριτές, γραμματείς και φαρισαίοι που μιλάτε για ειρήνη και ανθρώπινα δικαιώματα σε στημένες επίσημες ομιλίες, όταν την ίδια στιγμή μετατρέπετε όλη τη χώρα σε νεκροταφείο και θέλετε να θάψετε ζωντανούς ανθρώπους, ιδέες και ιδανικά. Γήπες που αφαιρείτε με τέτοιο ελεηνό τρόπο ζωές νέων ανθρώπων χωρίς να ντρέπεστε. Μπορεί όμως να προκαλέσατε ένα τεράστιο έγκλημα στη γη, αλλά σε ένα άλλο επίπεδο δεν μπορείτε ούτε καν να μας αγγίξετε. Ούτε εμάς, ούτε τα παιδιά μας, ούτε την αξιοπρέπειά μας. Γιατί έχουμε στο πλευρό μας δυνάμεις που ούτε καν φαντάζεστε. Και δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση εκείνων που θα δεχτούν τις συνέπειες αυτών των δυνάμεων, γιατί δεν έχουν καμιά ελπίδα. Ακόμα και ένας μόνο άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο να μείνει ζωντανός σε αυτή τη γη θα έχει τη δικαιοσύνη στο πλευρό του. Και μπροστά του είστε ένα τίποτα. Δεν έχετε ιδέα με ποιον τα βάζετε διαπράττοντας τέτοια ύβρι. Γιατί πάνω από τους ανθρώπινους νόμους υπάρχουν άλλοι νόμοι ανώτεροι που δεν τους υπολογίσατε καθόλου. Αυτοί όμως μπαίνουν σε εφαρμογή αυτόματα και απαρέγκλιτα και δεν μπορείτε να λαδώσετε κανέναν και να γλιτώσετε από αυτούς. Την ίδια χώρα που γέννησε αξίες και ιδανικά και υμνήθηκε από όλο τον κόσμο, την ίδια χώρα στην οποία υποκλίνεται όλη η ανθρωπότητα για τη γνώση και τη σοφία που έσπηρε παντού, που από την αρχαιότητα ακόμα και μετά από τις πιο σφοδρές μάχες τιμούσε τους νεκρούς, με απόλυτο σεβασμό, θάβοντάς τους με τιμές και όχι καλύπτοντάς τους με μπάζα. Αυτή τη χώρα λοιπόν εσείς τώρα την ντροπιάζετε και τη διασύρετε παγκοσμίως. Σε αυτή τη χώρα σήμερα εμείς πασχίζουμε να ζήσουμε, να εργαστούμε, να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας και τι παίρνουμε πίσω. Ένα κλειστό φέρετρο και ένα χαρτί που απλώς γράφει «Βίος θάνατος πλήρης απαθράκωση». Ούτε μια τελευταία αγκαλιά και ένα φιλί αποχαιρετισμού δεν μπορέσαμε να δώσουμε. Μετά από όλα αυτά τα οποία σας εκθέτω, στέκομαι εδώ ενώπιον σας και απευθυνόμαστε στην πολιτική, δικαστική και όποια άλλη αρμόδια εξουσία της Ευρώπης και την καλούμε να δείξει έμπρακτα την ευαισθησία που λέει ότι έχει σε τέτοια θέματα. Καταδικάζοντας και καταγγέλλοντας ξανά και ξανά αυτές τις άθλιες πρακτικές. Και είμαστε σίγουροι ότι θα κινηθείτε εναντίον τους, όχι τόσο για να δικαιωθούμε εμείς και τα παιδιά μας το έγκλημα αυτό,
αλλά γιατί εσείς θέλετε να συνεχίσετε να υπερασπίζετε τις ανθρώπινες αξίες και τα ανθρώπινα νόμιμα δικαιώματα των φορολογουμένων Ευρωπαίων πολιτών. Διότι θέλετε να διαφέρετε από τέτοιες ζώδεις και απάνθρωπες νοοτροπίες. Και σας θυμίζω ότι σε αυτό το τρένο ή σε οποιοδήποτε άλλο τρένο που θα μπορούσε να έχει την ίδια κατάληξη, θα μπορούσε να ταξιδέψει ένα δικό σας παιδί ή ένας δικός σας άνθρωπος. Αγαπημένα μας παιδιά, θα ξεπλύνουμε αυτή την τροπή. Να το θυμάστε σαν να τα μόσουμε ξανά. Ωστότε να ξέρετε ότι ζείτε μέσα μας. Είμαστε η ψυχή, η καρδιά και η φωνή σας. Τίποτα στον κόσμο αυτό δεν είναι πιο δυνατό από την αγάπη για εσάς. Σύεται ουρανός και γη για να δικαιωθούμε. Σας ευχαριστώ πολύ.